σήμερα είναι ο ανώτερος νοσηλευτικός λειτουργός και ο Χάρης Ιωάννου, ο οποίος μας παρουσιάζει το θέμα πρώτες βοήθειες σε βρέφη και παιδιά, βασικές γνώσεις αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών. Να παντρέψουμε την εμπειρία, όπως θα έλεγα, με τα νιάτα, για να δούμε πως όλοι μαζί μπορούμε να προχωρήσουμε και να ανοίξουμε νέους δρόμους, νέους ορίζοντες για μια ποιοτικότερη κοινωνία. Αν έχουμε σταθερά παππούδες. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας πρωτοπορεί και μας παρουσιάζει ιδιαίτερα ενδιαφέροντα θέματα. Φορές δημιουργεί ή έτσι αρκετές δύσκολες καταστάσεις. Σημαίνει αυτό που λέω ότι... Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Παραλιμνίου ιδρύθηκε την 1η Μαΐου του 2013 και είναι το αιρετό σώμα. Είσαμε και διοργανώσαμε αυτό το συνέδριο. Συνεχίζουμε φέτος για τέταρτη. Με το καθημερινό παράδειγμά τους, οι γονείς διαμορφώνουν το χαρακτήρα και την ηθική των παιδιών. Βασικά πρέπει να δημιουργήσει αρχική παροχή βοήθειας ή περίθαψης πριν εμφανιστεί κάτι εξειδικευμένο. Μια εξειδικευμένη βοήθεια, ένα συνοφόρο, ένα γιατρό, οτιδήποτε. Και να πω ότι είμαι και περήφανη που με παραλυμνήθησα, γιατί είναι πολλά συμβούλια που δουλεύουν με τόσο έντονο ρυθμό.